Θα το δούμε. Ναι, έτσι νομίζω. Θα το δούμε. Καταλαβαίνω ότι είστε συναισθηματικά λίγο φορτισμένοι και ψυχολογικά λίγο φορτισμένοι. Ε, θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να τα πούμε τα πολιτικά εδώ και να μιλήσουμε και για την συζήτηση που γίνεται στη Βουλή. Κυρία Ζαχαράκη, καλή σα ημέρα από Καλημέρα. την Δημοκρατία. Καλή σα ημέρα. Καλημένη, καλημένη. Και ο κύριο Παύλο Χριστίδη, ο εκπρόσωπο τύπου του Κινήματο Αλλαγή. Και εκεί έχουμε είναι... μεγάλε διαργασίε. Είναι... Ναι, και είναι αμέριστη και η συμπαράστασή μα προ την κυρία Τζάκρη σε προσωπικό επίπεδο, αλλά φυσικά και όσον αφορά το κομμάτι τη επίθεση το οποίο το καταδικάζουμε όλοι οι συλλήφδοι, Έτσι δεν το συζητάμε. Να μα πει η και... κυρία Τζάκρη πρώτα, κυρία Τζάκρη, τι ακριβώ συνέβη και πώ euh, ήταν δικοί σα άνθρωποι μέσα στο σπίτι. Π, πείτε μα uh, τι ακριβώ έγινε, πώ το μάθατε, τι έγινε ακριβώ. Έγινε επίθεση χθε στο σπίτι μου, στην οικογενειακή αιστεία, αντιλαμβάνεστε, όχι σε ένα άδειο γραφείο, στο σπίτι όπου ζει η οικογένειά μου με αρκετέ μολότοφ. Με σκοπό την πυρπόλησή του και ασφαλώ ε, την πρόκληση βλάβη σε αυτού που ζουν εκεί πέρα μέσα. Γι' αυτό και μίλησα για δολοφονική επίθεση. Κοιτάξτε, είναι πλέον μια κλιμάκωση υπάρχει στα περιστατικά της βίας ε, και νομίζω ότι αυτό ενθαρρύνεται από συγκεκριμένε πολιτικές συμπεριφορές και από συγκεκριμένα κόμματα και θα μιλήσω σε και για τη Νέα Δημοκρατία. Ε, έχει ξεκινήσει εδώ και εκεί. Το βλέπετε αυτό. Ξεκίνησε με, τα... με τι προτροπέ για την αποστολή σε μέσα από τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Ακολούθησε η αφισοκόρηση ολόκληρων πόλεων με απειλητικά μηνύματα εναντίον όλων των βουλευτών τη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε τι προηγούμενε μέρε την προσπάθεια εφόδου, των ταγμάτων εφόδου να εισέλθουν στο κοινοβούλιο. Και βεβαίω έχουμε χθε τον περιστατικό αυτό με τι ορμοκρατικέ επιθέσει, δολοφονικέ επιθέσει στο σπίτι μου, σε σπίτια βουλευτών. Ε, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει άλλη κλιμάκωση σε αυτό το φαύλο κύκλο τη βία και τη ανωνία. Που τροφοδοτείται πολλό δε μάλλον από σκόματα και συγκεκριμένε συμπεριφορέ. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριο Μιζωτάκη και η παράταξή του διχάζει τον ελληνικό λαό. Και τον διχάζει όχι τώρα, τον διχάζει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία, όπου ζητάει τρει συνεχώ εκλογέ, ζητάει να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Και επευκαιρία μάλιστα τη συζήτηση που εξάγεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή από χθε και ολόκληρη αυτή την εβδομάδα για την συμφωνία των Πρεσπών, <coughs> έχει προκαλέσει, έχει δημιουργήσει, ουσιαστικά έχει μετατρέψει τον πολιτικό διάλογο σε διάλογο, θα έλεγα, μίσου και φανατισμού. Θέλω να πιστεύω και είναι πραγματικά ε, Άρα, πολύ λυπηρό αυτό. Αυτό που λέτε είναι λίγο βαρύ. Γιατί δηλαδή αυτή η ένταση και η αξιωματική αντιπολίτευση με τι συμπεριφορά όπλησε τα χέρια αυτών που ήρθαν στο σπίτι. Εγώ νομίζω ναι, ε, ότι ηθικά τροφοδετεί αυτό όλε αυτέ τι συμπεριφορέ που έχει δώσει τη δυνατότητα σε κάθε ακραίο και σε κάθε φασίστα, να το πω κατά αυτή την έννοια, ε, να βγει από το καβούκι του, να βγει από την απομόνωσή του και να αποκτήσει πάλι υπόσταση και ρόλο. Ε, Όλοι αυτοί, σε όλες αυτές τις συμπεριφορέ. Κοιτάξτε, στο σπίτι, αντιλαμβάνομαι συγνούμε, Τσάκη, συγνούμε, την στο αγωνία μου. Στο, στο σπίτι εχθές βρίσκονταν οι γονεί μου, ο άντρα μου και το παιδί μου. Είναι η οικογενειακή μου αιστεία. Στο είπα και πριν, το σπίτι που ζει η οικογένειά μου δεν ήταν ένα άδειο γραφείο. Ενδεχομένω και είναι δικαστέο. Ήτανε... Ήταν μέσα εκείνη την ώρα. Ακριβώ και ήταν μέσα εκείνη την ώρα. Ήταν 10 η ώρα το βράδυ. Πόσοι ήταν αυτοί. Ήταν τέσσερι σύμφωνα με τι καταγραφέ τη αστυνομία, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του λοιπόν, και χτύπησαν από το, πρωί, από το ο, πίσω μέρο του, του σπιτιού. Ήθελα να πω όμω εδώ ότι κοιτάξτε, Αυτέ οι συμπεριφορέ που γίνονται, εγώ αντιλαμβάνομαι την πολιτική αγωνία του κ. Μητσοτάκη, ο οποίο επειδή έχει ακριβώ ένα ετερόκλητο ακροατήριο στο εσωτερικό του, έχει από τη μια του βαρόνου που θέλουν οπωσδήποτε να καθίσουν σε καρέκλες εξουσίας, εξουσία και έχει και αυτά τα ακροδεξιά σωματίδια, τα σταγονίδια. Λοιπόν, και προσπαθεί να του ικανοποιήσει όλου προκειμένου να παραμείνει ο ίδιο στην καρέκλα τη εξουσία και να συνεχίσει να βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, όμω, είναι πραγματικά λυπηρό και θέλω να κλείσω με αυτό. Ένα. Ε... Μίζωνο σημασία σε εθνικό θέμα, το οποίο θα πρέπει να συζητείτε αυτή τη στιγμή στη Βουλή, κύριε Χασαπόπουλε, με νυφαλιότητα και πολύ μεγάλη σοφροσύνη, πολιτική σοφροσύνη, να αποτελεί, αν θέλετε, ευκαιρία από την πλευρά του ενό για να επιτεθεί, ας πούμε, και να έχουμε αυτέ τι βίαιε συμπεριφορέ. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι πραγματικά. και να κλείσω πραγματικά με αυτό, ότι Ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και να προσπαθήσουν να μου κάνουν, που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εγώ και άλλοι βουλευτέ έχουμε υποστεί πολλά εν ώψη όλων αυτών των συμπεριφορών, ότι δεν πρόκειται να καμφθώ επουδενή και ότι θα συνεχίζω να υπεστηρίζω και να υπερασπίζω με μόνο μου στι δυνάμει αυτά που πιστεύω και αυτά που πιστεύω ότι είναι καλά για την πατρίδα μου. Γιατί γνώμονα σε όλη την πολιτική μου διαδρομή μέχρι τώρα υπήρξε μόνο η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντο. Μόνο η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντο, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Ε. Από, ε. από αυτό. και αυτό πιστεύω με τη στάση που, που πληρώ στη συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτό πιστεύω ότι ξεφερετώ, τίποτα λιγότερο. Είστε σαφεί. Δώστε μου ένα στοιχείο. Ε, Εσεί μιλήσατε με την αστυνομία ξέρετε, ξέρουν που κατευθύνονται οι έρευνε, που κοιτάνε, έχουν κάποιο, κάποιο στοιχείο ή είναι στα τυφλά Η σήμανση ναι. έφυγε αργά το βράδυ από το σπίτι μου εχθέ. Είμαι και εγώ σε επικοινωνία μαζί του και με τον αστυνομικό διευθυντή τη Πέλλα και με τον γενικό επιθεωρητή τη. και με την κυρία, και, με την κυρία Γεροβασίλη και με όλη την. Ναι. με τον αρχηγό τη ελληνική αστυνομία. Έγινε η λήψη αποτυπωμάτων και γενικά των, ε, αυτών όλων των ε, στοιχείων που βρέθηκαν εκεί, που προκάλεσαν αυτόν τον, ε, τον εμπρισμό και προσπαθούν και με υλικό από τις κάμερε κάμερες και με υλικό από τους, από τους που είδαν πραγματικά τις σκιές ανδρών να τρέχουν μέσα στη νύχτα πριν και μετά το επεισόδιο. προσπαθούν να εντοπίσουν και να, να κατευθύνουν τις, τις έρευνες σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Σας και βεβαίως παρακολουθούν... Πώς είναι, και βεβαίως παρακολουθούν, που... Μην μου λέτε να μιλήσω για τα αυτονόητα. Είναι άνθρωποι που είναι άμαθοι σε τέτοιου είδου περιφορέ. Εγώ δεν προέρχομαι από μια πολιτική οικογένεια, όπω αντιλαμβάνεστε. Και, εν πάση τα τελευταία δέκα χρόνια στη χώρα μα είναι ταραγμένα πολιτικά. Αλλά τέτοιου είδου τέτοιου περιστα... τέτοιου γεγονότα... Τέτοιου ναι. είδους γεγονότα δεν είχαν ξανασυμβεί έτσι. ποτέ. Ποτέ. Το ξαναλέω. Έτσι, έτσι, έτσι. Γι' αυτό και είμαι, με βλέπετε να καταδικάζω όλε αυτέ τι συμπεριφορέ που έχουν δυναμητήσει, όλε αυτέ και τι ιδέε και όλε αυτέ και τι πράξει που υλοποιούνται. Που υλοποιούνται τι πράγματα και τι βλέπουμε. Ε, Έχετε μιλήσει με τον σύζυγό σα, εκείνο σα ειδοποίησε. Έχω, εκείνος, ναι, αυτό με, με ειδοποίησε με την πρώτη παρότριση, μη τρομάξει, αλλά συνέβη αυτό και αυτό. Αυτοί μπήκαν μέσα, α πούμε, στον προάβλιο χώρο. Στο πίσω μέρο του σπιτιού, όπου είναι ε, ε, κοινό με. Ε, ένα κοινό χώρο με μια άλλη οικοδομή, να το πω κατά αυτή την έννοια. Λοιπόν, και ε, ε, έριξαν αυτέ τι τέσσερι μολότοφ στο κάτω μπαλκόνι, που ευτυχώ ήταν κλειστό το store. Γιατί αν αυτά εξεδονίζονταν όλο το πετρέλαιο και η μεζίνη που είχαν βάλει εκεί σε όλο το σπίτι, τη λαμβάνεστε και άρπαζε αυτό και, προσπά... και, η προσβαστική το έσβησε. Δηλαδή ήταν μια καταδρομική επίθεση για 30 καταδρομική... δεύτερα που λέει ο λόγο. Και αυτό. φύγανε. Δεν, ούτε φωνάξαν τίποτα, ούτε πετάξαν κάτι. όχι. όχι. Και καταλαβαίνω ότι η αποτύχη δεν θέλησε με θύμα, διότι αν ήταν ανοιχτά, δεν είχε δανε, τα στόγια κατεβασμένα. Υποθέτω ότι εκεί θα γινόταν πάρα πολύ κλειστό στο το στόρι το του μπαλκονιού και δεν εξο, το ξέφτιακε όλο αυτό το πετρέλαιο στο στρικού του σπιτιού. Να αρπάξει δηλαδή η κουρτίνα ή το εσωτερικό που είναι μέσα και Ας, να έχουμε. Όλο αυτό το διάστημα, καταλαβαίνουμε τώρα και την ψυχολογική σα φόρτιση και σα ζητούμε συγγνώμη που σα. Αλλά εσεί είστε ένα άνθρωπο δυνατό πολλά χρόνια ε, και το έχετε αποδείξει. Ε, όλο αυτό το διάστημα είχατε απειλέ πέρα από τα μηνύματα. Κοιτάξτε, σα είπα και πριν, αφισοκολλήθηκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αφισοκολλήθηκαν ολόκληρε πόλει, κύριε Χαζαπόπουλου, με απλητικά μηνύματα. Βεβαίω και δεχτήκαμε και σε μέσα απλητικά, βεβαίω μα πήραν και τηλέφωνα απλητικά. Λοιπόν, αυτό σα είπα ότι είναι κλιμακούμενε συμπεριφορέ. Και μπα εκτό θέλω να βάλω και κάτι άλλο στο δημόσιο διάλογο. Όλα αυτά που συμβαίνουν, το είπα και χθε. Κοιτάξτε. Ε, ε, Αφισοκολλήσει. Αυτέ οι αφήσει εκτυπώνονται κάπου όπου κάποιο τοποθετούνται. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο. Δεν είναι κάτι το οποίο Έτσι, έγινε βέβαια. μεμονωμένα από κάποιου ερασιτέχνε. Το βλέπετε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Την ίδια στιγμή ε, λοιπόν γίνονται αυτέ οι μαζικέ ε, μετακινήσει πληθυσμών, 320 πούλμα, δεν ξέρω ποιο τα χρηματοδοτεί αυτά. Δηλαδή το βάζω σε ερώτηση και περιμένω να δοθεί κάποια απάντηση. Ποιο χρηματοδοτεί τώρα, όλα αυτά τα σχέδια, Ποιο μετακινεί όλου αυτού του ανθρώπου. Και δεν μιλάω μόνο στο ηθικό σκέλο, του παρακινεί, ποιο του προσκαλεί να συμμετάσχουν σε τέτοιο είδου περιστατικά και ποιο του χρηματοδοτεί. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσει και σε αυτά τα ερωτήματα, κύριε Χασαπέλα. Πάντω υπάρχει και μια έντονη φόρτιση στην κοινωνία και υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Αυτό το αναγνωρίζω. Εγώ την αναγνωρίζω είναι. την αντίθετη άποψη και τη σέβομαι και είμαι από του ανθρώπου που έχουν υποστηρίξει. Mm. Τη διαφορετικότητα και τη διαφορετική άποψη τη σέβομαι, την υπολογίζω, την εκτιμώ, την λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα, κύριε Χασαπόπουλο και διαφορετικό το να κάνει τρομοκρατικέ επιθέσει και καταδρομικέ επιθέσει και δολοφονικέ επιθέσει στον άλλον, που το μόνο που έχει από σένα που, που έχει, είναι μια διαφορετική άποψη. Δεν συζητείτε. Ε, να δώσω το λόγο στην κυρία Ζαχαράκη. Κυρία Ζαχαράκη, κυρία, κυρία Τζάκρη, ε, ε,